Δίχως τυμπανοκρουσίες, παρότι προέρχεται από δύο απανωτές ανόδους, αλλά προσιλωμένος στον στόχο που έχει βάλει και τον οποίο θέλει να κερδίσει μέσα στο Ταραφλέξ, έπιασε δουλειά ο νεοφώτιστος στην Pre-League Απόλλωνας Καλαμάτας. Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ στοχεύει σε μια θέση στην κορυφαία τριάδα του ομίλου όπου έχει κληρωθεί, γεγονός που αυτομάτως θα της χαρίσει την άνετη παραμονή της. Η περσινή πορεία ήταν φανταστική, ήταν πέρα τις προσδοκίες τις δικές μας. Πλέον πρέπει να ετοιμαστούμε για την επόμενη χρονιά, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και στον όμιλο που έχουμε πέσει, με τα δύο από τα τρία φαβορί που θεωρητικά πάνε για άνοδο, για την Α1. Τα Πεύκα και ο Ζαόν. Και από την άλλη, ο όμιλο είναι το Εργαλείο. Είναι διαφορετική η κατηγορία, έτσι. Δεν είναι άλλες, υπάρχουν άλλες παίκτρες από Α1 που έχουν κατέβει στην Pre-League. Είναι τελείως διαφορετικό. Καλό θα είναι, θα γίνουν πολύ ωραία παιχνίδια και θα είναι καλό και για την πόλη της Καλαμάτας αυτό. Έτσι, μακάρι να μπορέσουμε λίγο COVID να ανοίξουν τα γήπεδα, να παρακολουθήσει ο κόσμος τα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, τα φαβορί είναι φαβορί. Γράφονται όλα όμως γίνονται εδώ μέσα, έτσι, μέσα στο γήπεδο. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε ένα σύνολο το οποίο να χτυπάει όλα τα παιχνίδια, ειδικά μέσα στην πόλη της Καλαμάτας, να μην έχει να φοβηθεί τίποτα και ό,τι το αναλογεί να το πάρει. Πρέπει να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα, να μην έχουμε τραυματισμούς. Πάμε δουλεύοντας, αυτό είναι το μότο αυτής της ομάδας. Να είμαστε στην τριάδα του ομίλου μας, που είναι ο πιο δύσκολος όμιλος από τους δύο αυτή τη στιγμή, και αν καταφέρουμε να είμαστε στη 30, έχουμε εξασφαλίσει την άνετη παραμονή. Αυτό σημαίνει ότι στο νέο όμιλο που θα δημιουργηθεί, ότι όλα παίζονται. Στην πρώτη προπόνηση της χρονιάς, το παρόν έδωσε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο οποίος δράτοντας της ευκαιρίας τόνισε πως ο Δήμος θα σταθεί αρρωγός στις προσπάθειες του Απόλλωνα. Κατά πρώτο να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και να τους ευχηθώ μια καλή σεζόν, μια σεζόν αθλητική ανάλογη της περσινής. Ή ακόμα καλύτερη, αν γίνεται, που νομίζω δεν γίνεται. Ο Δήμος Καλαμάτας βεβαίως και θα στηρίξει. Οφείλει να στηρίξει. Ομάδες όπως ο Απόλλωνας τιμούν την περιοχή μας, διαφημίζουν την περιοχή μας, προβάλλουν την περιοχή μας. Οπότε θα είμαστε δίπλα και ναι, πραγματικά θα στηρίξουμε. Όλες τις προηγούμενες χρονιές στηριζόμασταν καθαρά στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι χαρά μας φέτος και τιμή που τουλάχιστον ο Δήμος Καλαμάτας έχει βήκο άωτα και συνεργάζεται με τον αθλητισμό. Το αντίθετο θα πω όμως για την περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο δύο ομάδες από την Πελοπόννησο πανελλαδικά που μετέχουν σε αυτή την κατηγορία της Pre-League στις γυναίκες, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αφήνοντας παράθυρο ανοιχτό για κάτι το εξαιρετικό, η ομάδα φαίνεται να έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφικές της κινήσεις. Το ρόστερ κατά πολύ μεγάλο βαθμό έχει κλείσει. Έχουμε φέρει και μια παίχτρια από το εξωτερικό, από τον Καναδά, την Νικάλα Τιμαντζέσκη, και πιστεύω να μας βοηθήσει. Αν τυχόν βρούμε κάτι το οποίο μπορέσουμε και μας καλύψει και μπορούμε να το πάρουμε, δεν παίρνουμε παίκτες για να τις πάρουμε, παίρνουμε παίκτες οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν και να πλαισιώσουν και τις άλλες παίκτες που έχουμε για να κάνουμε κάτι καλύτερο. Φιλικά έχουμε κλείσει, ναι, ξεκινάμε στις 19-20, πάμε σε ένα τουρνουά στην Πάτρα που είμαστε εμείς ο Απόλλωνας, Πατρώνη, ΕΑΠ και Παναθηναϊκός. Μετά έχουμε το δικό μας αρχές Οκτωβρίου με ομάδες όλες από την Α1. Θα είναι η ΑΚ, το Μαρκόπουλο και οι Αμαζόνες. Και μετά πηγαίνουμε Αθήνα κάθε Σαββατοκύριακο με δύο παιχνίδια κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Το μέλλον του αθλητισμού στηρίζεται στα νέα παιδιά. Στον Απόλλωνα, τη νέα γενιά αθλητριών γαλουχεί μια πολύπειρη και ταλαντούχα προπονήτρια. Η Βιβί Τασιοπούλου λοιπόν έχει επομιστεί αυτό το βάρος. Στόχος μας είναι στην επόμενη πενταετία να βγουν τα νέα ταλέντα στο βόλεϊ στη Μεσσηνία.